δεσμευμένε στην εξέβρεση μια δίκαιη και διαρκού διευθέτηση του Κυπριακού που να επανενώνει την Κύπρο ω μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία παραμένουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αναφέρεται στη δημιουργία έκθεση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλτ Τραμπ για την Κύπρο, που συντάσσεται από το State Department. Οι ηγέτε συνέχισαν να διαπραγματεύονται όλα τα σχετικά θέματα στι συνομιλίε, συμπεριλαμβανομένε τη διακυβέρνηση και νομή εξουσία, τη αποκατάσταση περιουσία, εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομική ενσωμάτωση εδαφικών αναπροσαρμογών, όπω και τη ασφάλεια εγγύσεων. Αναφέρεται την ίδια ώρα στι τηλεφωνικέ επικοινωνίε του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Μετέφερε στου δύο ηγέτε στη συνεχή αμερικανική υποστήριξη για μία διευθέτηση του Κυπριακού, ενώ με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ο Υπουργό συζήτησε την διμερή συνεργασία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στι κυπροαμερικανικέ επαφέ για τα ενεργειακά. Στην παρουσία τη στην Κύπρο την 1η και 2η Μαρτίου, η βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών των ΥΠΑ για ενεργειακού πόρου, Ρόμπιν Τάνιγκαν, υπογράμμισε του πιθανού ενεργειακού δρόμου που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο από το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη στην Αίγυπτο, Κύπρο, Τουρκία και πιο πέρα. Ενώ η πρέσβυρα Κάθριν Τόχερτιν υπογράμμισε τη σημασία τη επίτευξη λύση στο ξεκλείδωμα τη περιφερειακή ενεργειακή δυνατότητα τη Κύπρου. Γίνονται επίση αναφορέ στη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη στην Υπουργική Σύνοδο του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την Αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτου.